Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει το 10ο τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδος επικρατώντας στον τελικό που έγινε στα 2 ωράκια του Παναθηναϊκού με 81-73 σε μια αναμέτρηση στην οποία το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Ωστόσο, από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου και στις αρχές της τρίτης περίοδου, εκεί όπου οι πράσινοι προηγήθηκαν με 59-47 έχοντας η καταπληκτική ημέρα τον Νέντοβιτς που τελείωσε το μάτς με 23 πόντους, ενώ 10 πόντους και 13 rebound είχε ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, ωστόσο στην τέταρτη περίοδο με ένα επιμέρους σκορ 6-20 και ουσιαστικούς MVP τον Tyler Dorsey που έτυχε καθοριστικά καλάθια, αλλά και τους Thomas Wokab, Shaquille McKissick και Hassan Martin να είναι εξαιρετικοί σε άμυνα και επίθεση. Μπόρεσαν λοιπόν να φέρουν σε μια ισορροπία το παιχνίδι και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, αφού ισοφάρισε, ήλεγξε το μάτς και πήρε τελικά την νίκη με 81-73, έχοντας τον Tyler Dorsey πρώτο σκόρερ με 21 πόντους, ενώ θετικότατη ήταν η παρουσία του Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίος στατιστικά ήταν ο MVP του τελικού, έχοντας 18 πόντους, αλλά βεβαίως παίρνοντας και 10 rebound. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Έκανε πραγματικά ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μας έφτασε στα όρια μας με τον τρόπο που έπαιξε, σκόραρε. Η αλήθεια είναι και μερικά πάρα πολλά δύσκολα σουτ. Μας έβαλε πίεση. Αλλά μείναμε γενικά, όπως είπε και ο Τάιλερ, μείναμε ήρεμοι. Παίξαμε με αυτοπεποίθηση και όταν η άμυνα μας ήταν τόσο καλή τα τελευταία 15 λεπτά του παιχνιδιού, πήραμε όθηση από αυτό, βρήκαμε ρυθμό και να σουτάρουμε καλύτερα και να εκτελέσουμε καλύτερα. Και μετά, νομίζω, μανατζάραμε το να κερδίσουμε αυτό το μάτς, κάνοντας τα πράγματα που έπρεπε. Είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για φέτος από τους τρεις που έχουμε που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ημερολογιακά, το Φεβρουάριο αυτό θα τελείωνε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θέλω να πω ότι, επειδή γενικά παρουσιάστηκε από τα μίντια πριν το μάτς, ότι είναι ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, όπως έχει πει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης κάποτε. Έχω παίξει, λέει, πάρα πολλά παιχνίδια ζωής και θανάτου, αλλά είμαι ακόμα ζωντανός. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια σημαντική νίκη, δεν αμφιβάλλω. Η ήττα σε στεναχωρεί, αλλά ο αθλητισμός αυτά έχει. Δύο παίζουν, ένας κερδίζει. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια όμως και στην ομάδα μας. Ευχαριστούμε τους προέδρους, τους οπαδούς μας, εγώ το προπονητικό μου staff και τους παίκτες μας για την εκπλήρωση του πρώτου στόχου της χρονιάς. Ευχαριστώ.